Τη στιγμή που θα βρεθούμε όλοι στο ίδιο μπαρ, ξυπνάει η προσδοκία για το άκουσμα της πιο ανατρεπτικής ιστορίας. Και οι πιο ανατρεπτικές ιστορίες χωρούν μόνο σε ψηλά ποτήρια, γεμάτα από αρώματα καπνού που ανάβουν φωτιά στα χείλη σου. Το ματσάρισμα των εικόνων, τα χρώματα, η ήχη, ο θόρυβος, η ησυχία. Οι αντιθέσεις, η ανισορροπία που φέρνει όμως μια κάποια ισορροπία. Αυτό που πάντα με πάθιαζε σε αυτή την πόλη είναι η αίσθηση που σου δημιουργεί πως στο μέλλον σου υπάρχει κάτι μεγάλο. Αυτό χτίζεις κάθε μέρα και συνεχίζεις να περπατάς. Ένας καλοκαιρινός έρωτας μέσα στην πόλη ή ένας έρωτας που φέρνει αναμνήσεις. Οι σχέσεις που δημιουργείς με τους ανθρώπους της. Νομίζω πως δεν υπάρχει άλλη πόλη σε την Αθήνα. Η Αθήνα είναι οι άνθρωποι της. Καμιά φορά σκέφτομαι πως περνάς από τα ίδια μέρη που περνούν και οι άνθρωποι της πόλης αυτής, η δική σου. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η οικειότητα. Είναι ένα συνεχόμενο μυστήριο περιπλανής στην Αθήνα. Ο καλύτερος τρόπος για να παρατηρήσεις την πόλη σου είναι από το ποδήλατο. Ανεβαίνοντας ένα ποδήλατο, αρχίζεις ξαφνικά να παρατηρείς πράγματα, ανθρώπους, τα πάντα. Τη στιγμή που θα βρεθούμε όλοι στο ίδιο μπαρ, ξυπνάει η προσδοκία για το άκουσμα της πιο ανατρεπτικής ιστορίας. Το αστείο είναι πως η πιο ανατρεπτική ιστορία μπορεί να είναι η ίδια η συνάντησή μας αυτό το βράδυ, στο ίδιο μπαρ, με το ίδιο ποτό. Ένα highball.